παρουσιάσουμε δηλαδή στο προσώπιο του τύπου και όλα τα έργα που έχουν γίνει, αυτά που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα και έχουν δρομολογηθεί για την ανάπλαση, δεν είναι μόνο στη Βερονικά έργα, σχετίζονται με την ανάπλαση μεγάλων αστικών περιοχών, όπως είναι η υπογειοποίηση στα Σεπούλια, όπως είναι η υπογειοποίηση στο Μανίδη, σχετίζονται με αυτοματισμούς και τηλεδιαχείριση σήμαση που σε άλλες σημαίνει ότι γίνει και δεν λειτουργούσε για δεκαετίες. Πρέπει να αναταχθεί ο εξοπλισμός τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη όσο και κοντά στην Αθήνα. Αυτά έχουν υπομολογηθεί. Και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν είμαστε μία φορά περήφανοι για τα έργα των αυτοκινητοδρόμων, για τα έργα του σιδηροδρόμου είμαστε 100% περήφανοι. Γιατί δίνει πολύ μεγάλη υπεραξία και στην χώρα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, να έχουν τόσο γρήγορες συνδέσεις και για τις εμπορευματικές. Για αρχή.